ψηλά, όπως είναι και η ατμόσφαιρα. Εν τω μεταξύ πρέπει ένα μεγάλο μέρος έχει φύγει, έτσι δεν είναι? Φανταστείτε ότι αμέσως έφυγαν 140-150 παιδιά από τα σχολεία. Τι σημαίνει αυτό, πόσος κόσμος έχει φύγει? Θα το δείτε στον δρόμο. Δημοτικού σχολείου Χραψανού, του πιο παλιού κτηρίου σχολικού της Ελλάδας. Έχουν περάσει 6 μήνες, είναι επικίνδυνο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Κόσμημα. Θέλουμε να ξεροφτιαχτεί. Μέχρι να πάρεις να καταλάβεις ότι έχει συμβεί, το σοκ, να ξεπεράσεις το σοκ. Έτσι, μετά που ενήλθες και κατάλαβες το τι έχει συμβεί, προσπαθείς να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Τώρα είναι η δεύτερη. Τώρα είναι η δεύτερη και είναι η ίδια όσα είδε. Εύχομαι την τρίτη, ας πω ο υπουργός. Εντάξει. Εγώ 6 μήνες τώρα πληρώνω εύκολα. Το ρεύμα μου ήρθε. Παραπάνω. Πώς θα τα πληρώσω? Αγώνα όρθια. Καλή δύναμη. Και έβαλα 100 ευρώ πετρέλαιο σήμερα για να κάνω χωράφι 8 ώρες. Δεν μπορούμε να παράξουμε τίποτα. Ούτε μελέτες ούτε τίποτα. Έχουμε ακόμα 2.000 σπίτια πέραστα από πρώτο, να πάει πρώτο χέρι. Πώς θα κάνουμε μελέτες, με τιμές του 11. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε το μηχανικό. 30% δεν κάνει. Αν μπράβο, τα αυξήσεις σημερινές δεν παίρνουμε. Να πληρώσετε. Ναι. Πότε ξανακούστηκε αυτό? Και δημοτικά τέλη. Και δημοτικά. Η σύμβαση που έχουν υπογράψει από τους οικείς. Ναι, έχουμε εμείς. Το χειρότερο όλων είναι ότι πληρώνουν και ρεύμα στα σπίτια. Κανονικότατα. Κανονικά. Κανονικά.